Ικανοποιητική ήταν η κίνηση στα καταστήματα εστίασης αλλά και στα νυχτερινά κέντρα το βράδυ της Τσικνοπέμπτης. Οι πολίτες κατέβηκαν ώστε να γευματίσουν σε παρέες και μετά να πιούν ένα χαλαρό ποτάκι. Γιάννη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα από τον Άγιο Νικόλαο, εδώ που τα καταστήματα εστίασης ουσιαστικά ξαναζεσταίνουν για δεύτερη φορά μέσα στην ημέρα τις μηχανές τους, προκειμένου να υποδεχτούν τον κόσμο, μιας και το μεσημέρι ήταν η πρώτη φουρνιά και τώρα ακολουθεί η δεύτερη. Εσείς έχουμε γίνει εδώ πέρα ολόκληρη οικογένεια, να πούμε. Έχετε ενώσει γύρω στα 3-4-5 τραπέζια, δεν ξέρω. Τρία νομίζω. Το τσικνίζετε σήμερα. Τι να κάνουμε, πρέπει να το ρίξουμε και λίγο έξω, όλη την ώρα δουλειά. Το είχατε ανάγκη, εγώ το έχω ανάγκη. Φυσικά και το έχουμε ανάγκη. Δεν φαίνεται άλλωστε. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Πάμε λίγο και στην κυρία εδώ. Χαίρετε, καλησπέρα. Εγώ δεν βλέπω κανένα να έχει ντυθεί καρναβάλι, κάποια μεταφύση. Τώρα δεν κάτι για μένα. Ναι, εγώ προσπάθησα λίγο, αλλά μόνο εγώ στην παρέα. Ναι, δεν βλέπω να υπάρχει συμμετοχή φέτος. Όχι. Δεν πειράζει, αρκεί να το τσικνίζουμε. Δεν υπάρχει ψυχολογία. Δεν υπάρχει ψυχολογία. Ναι, ναι. Ωραία, πάμε και λίγο στο βάθος. Εδώ. Να δούμε τα παιδιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, η Τσικνοπέμπτη είναι μια γιορτή που πρέπει να γιορτάζουμε, να τρώμε, να τσικνίζουμε, όχι να μας έχουν μέσα γιατί θέλουν αυτοί. Δεν κάνει αυτό το πράγμα. Πρέπει να είμαστε άνθρωποι, γιατί είμαστε άνθρωποι και θέλουμε να περάσουμε καλά. Γιατί στο σπίτι αν είμαστε, κοιτάμε τα ντουβάρια, τους τοίχους κοιτάμε, δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Ο Έλληνας θέλει να περνάει και λίγο καλά περισσότερα. Βέβαια, έτσι είναι, ναι, έτσι είναι. Πάρα πολύ καλά. Από νωρίς ξεκίνησε η δουλειά. Βοήθησε λίγο καιρός. Είχε ήλιο με δόντια σήμερα. Είχε ήλιο με δόντια, αλλά εντάξει, νομίζω ότι άμα πιείς λίγο ζεσταίνεσαι. Και η Τσικνοπέμπτη λίγο επιτρέπεται να πιείς. Ναι, 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 ναι. Οπότε είναι καλά. Να, τώρα περιμένουμε το δεύτερο κύμα. Όλοι οι επαγγελματίες σήμερα κάνουν λόγο για έτσι μια πολύ ικανοποιητική ημέρα στο κομμάτι της κίνησης. Μια ημέρα που είχατε την αντικρίσετε καιρό. Πήγε πάρα πολύ καλά. Ακόμα και τώρα, δηλαδή. Ακόμα να, θα γεμίσουμε πάλι. Ήταν μια καλή μέρα. Ας ελπίσουμε τώρα να ανοίξει ο καιρός να βελτιωθεί και λίγο η κατάσταση. Φυσικά, ακόμη και τώρα που είναι η νεκρή ώρα της αλλαγής. Δεν υπήρξαν έρξη, νεκρή ώρα καθόλου. Όχι, όχι. Ωραία, ωραία. Δεν σταματήσαμε καθόλου. Συνεχίζουμε. Πραγματικά έχει έτσι δυνατή μουσική, έχει κόσμο, live. Και κάπου, ναι, εδώ νομίζω ότι το κλίμα είναι ακόμη πιο έντονα αποκριάτικο. Ο κόσμος είναι αρκετός, είναι τα λεγόμενα ορθάδικα, κυρίως νεολαία, βλέπουμε εδώ, δυνατή μουσική, καλή διάθεση. Ναι, πάρα πολύ όμορφη παρέα, Τσικνοπέμπτη, πάρα πολύ όμορφα, καβάλα, ζωντανή καβάλα. Πες μου λίγο, είστε από το μεσημέρι, έξω από το πρωί, τι κάνετε? Έχουμε πάει στο Παραλιακό που είναι μια ταβέρνα στο Παρέ. Φάγαμε, ήρθαμε στο τζίντερ εδώ, ποτάκι, χαλαρά, μπουκάλι. Εννοείται. Ζωντανή καβάλα, τη βλέπετε. Θα πάει μέχρι βράδυ αυτό. Εννοείται, βράδυ, ναι. Πες μας λίγο, είσαι φοιτητής ή καβαλιώτης? Είμαι και φοιτητής και καβαλιώτης. Είσαι ένας καβαλιώτης φοιτητής. Ναι, στην καβάλα. Ωραία. Καλησπέρα, πάμε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σας. Πείτε μου, τι θέλατε σήμερα, Τσικνοπέμπτη? Στην καβάλα περνάμε υπέροχα. Να έρχεσαι στο τζίντερ γενικότερα, έχει πάρα πολύ κόσμο.